Ο Γιώργος Καπουτζήδη σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι στο YouTube, Rainbow Mermaids, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σεξουαλικότητά του, τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε στους γονείς του πως ήταν γκέι, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια τη σεξουαλικότητά τους. Επειδή φο... Σε ένα σημείο λοιπόν, αναφέρεται στον παρουσιαστή, Φώτη Σεργουλόπουλο, ο οποίο πρόσφατα μάλιστα ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον σύντροφο του. Ο Γιώργο Καπουτζίδη, είπε χαρακτηριστικά, έχει και άλλου γκέι ο χώρο, εγώ νόμιζα ότι είμαστε μόνο εγώ και ο Φώτης, σίγμα, σίγμα, σε. Καμιά φορά το σκέφτομαι και στενοχωριέμαι και πίστευα ότι αν βγω να μιλήσω, θα βγούνε και άλλοι και αυτό δεν έγινε. Φοβούνται, ξέρουνε και νομίζω ότι έχουν δίκιο, ότι αν το κάνουν θα έχουν θέμα στη δουλειά τους. Ένας που είναι ζεμπρεμιέ για παράδειγμα, αν κάνει coming out, δεν ξέρω αν θα τον ξαναπάρουν σε... Οι παραπάνω δηλώσεις συζητήθηκαν έντονα από τις τηλεοπτικές εκπομπές και έφεραν διχασμό όσον αφορά για το αν αυτή η τοποθέτηση. Μάλιστα, σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή το πρωινό του Αντένα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ο οποίο είναι επίση ομοφυλόφιλο, αντέδρασε σχετικά με τα λόγια. Αυτό που είπε ο Γιώργο Καπουτζίδη μου κακοφάνηκε γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει μάχε από τη δεκαετία του 70, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει το coming out σου. Είναι γνωστό ότι είμαι ένα από αυτά τα πρόσωπα. Φάγαμε πάρα πολύ ξύλο. Όταν οι άνθρωποι έχουν δώσει μάχε, είναι λίγο περίεργο να λέει μόνο εμεί οι δύο. Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα στο Γιώργο Καπουτζίδη. Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν, σήμερα, μετά την προβολή του σχετικού ρεπορτάζ, θέλησε να τοποθετηθεί στην υπόθεση coming out αλλά και στις παραπάνω τοποθετήσεις. Συγκεκριμένα, είπε, γιατί πρέπει ένας διάσημος όνικεντε να πάει στη Βουλή, εγώ υποκλίνομαι στο Γιώργο Καπουτζίδη και τον Φώτη Σεργουλόπουλο για την ακτιβιστική τους δράση πάνω στο θέμα αυτό, Όμω, δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο εμεί είμαστε, ότι υποχρεούται κάθε ομοφυλόφιλο σε αυτή τη χώρα να β... Δεν υποχρεούνται όλοι οι ομοφυλόφιλοι να βγουν να το πούν. Δεν μπορούμε να στοχοποιήσουμε τους ομοφυλόφιλου που δεν βγαίνουν να το πούν.